Αρχές Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τη λειτουργία του το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών των Ναρκωτικών Ουσιών, όπως έκανε γνωστό με δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζικώστα, Ευάγγελος Καρβούνης. Το κτίριο Κόσμημα, δίπλα από το νοσοκομείο Χατζικώστα, που παραμένει εδώ και χρόνια αναξιοποιητό, από το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει για τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού και όχι μόνο της Ηπείρου, με την έναρξη της μονάδας σωματικής αποτοξίνωσης στο Πολυδύναμο. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Καρβούνης, ολοκληρώθηκαν όλες οι προσπάθειες και έχει υποβληθεί η πρόταση στο ΕΣΠΑ για τη στελέχωση της μονάδας με προσωπικό 26 άτομα. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης, ώστε να προχωρήσουν έπειτα οι προσλήψεις αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού για τη στελέχωση. Ο κ. Καρβούνης, μάλιστα, έδωσε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, την 3η 6. Για τα επίσημα εγκαίνια λειτουργίας του Πολυδύναμου. Για το Πολυδύναμο, που είναι και το μεγάλο στίχημα από την έναρξη της θητείας μου, έχουμε υποβάλει χτες, μόλις χτες ολοκληρώσαμε την υποβολή του φακέλου. Κάναμε πραγματικά μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί και δεν ήταν μια γνώριμη διαδικασία για μας. Υποβάλαμε την πρόταση για στελέχωση για 26 άτομα, όπως ζητούσε και η πρόσκληση. Θα ενισχύσουμε προφανώς την ομάδα έργου και με μόνιμο υφιστάμενο προσωπικό του νοσοκομείου, για να μπορέσει να έχει και η ομάδα έργου την αντίστοιχη εμπειρία στις διαδικασίες. Ο ψυχιατρικός τομέας είναι κοντά στη διαδικασία. Ευελπιστούμε, από ό,τι μας έχει πει και η διαχειριστική, ότι στον επόμενο μήνα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης, να προχωρήσουμε μετά στις προσλήψεις, εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουμε, ας πούμε, και την ημερομηνία. Έχουμε βάλει μια ημερομηνία για τις 3 έκτου, δηλαδή αρχές του Ιούνιου, να ξεκινήσει πια επίσημα το έργο. Και από τη στιγμή που το δηλώνουμε και έχουμε και την ευθύνη να το διεκπεραιώσουμε, να γίνουν τα επίσημα εγκαίνια, τα επίσημα πια, τα πραγματικά εγκαίνια, ώστε να ξεκινήσει και η δομή να δουλεύει για τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης θα είναι μόλις το δεύτερο που θα πραγματοποιείται στην χώρα, καθώς τα Γιάννενα παίρνουν σειρά μετά από την Θεσσαλονίκη. Ήδη υπάρχουν πολλά αιτήματα από όλη την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Καρβούνης, κάνοντας λόγο για μια πρωτοποριακή μονάδα που θα προσφέρει πολλά σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Είναι μια μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης, η οποία θα προετοιμάζει ασθενείς μέσα από ένα πρόγραμμα του ενός μήνα και μετά από διάφορες συνεδρίες και ένα follow-up των ασθενών. Θα περνάει στο κομμάτι της σωματικής αποτοξίνωσης, του detox δηλαδή, που δεν γίνεται στην Ελλάδα, σε πολύ μικρή κλίμακα γίνεται στην Θεσσαλονίκη, στο Ιαννός. Έχουμε αιτήματα ήδη, έχουμε πληροφορία από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, ότι ενδιαφέρονται. Μέχρι και χτες, μόλις έκανα την ανάρτηση, είχαμε ερωτήματα. Ευελπιστούμε ότι αυτή η πρωτοποριακή μονάδα θα προσφέρει στον κόσμο, γιατί όπως είδατε και εσείς στην επίσημη παρουσίαση του κτηρίου, την περιφέρεια, μιλάμε για ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο εμείς θα φροντίσουμε και στους επόμενους μήνες μέχρι την έναρξη να συντηρήσουμε κατάλληλα, ώστε να βγει και με την εικόνα που πρέπει στο ευρύ κοινό.